Μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων του Ηρακλείου, κύριος Νίκος Κοκολάκης. Κύριε Κοκολάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, από χθες, κύριε Κοκολάκη, οι ανεμβολίαστοι ξενοδοχείου υπάλληλοι έχουν μπει πλέον στην υποχρέωση να υποβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ένα rapid test και ένα self-test. Το ίδιο ισχύει και για τους ανεμβολίαστους πολίτες στην εστίαση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς κύλησε η πρώτη ημέρα, τι πληροφορίες υπάρχουν και βεβαίως πώς έγινε αποδεκτό αυτό το μέτρο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε όλα αυτά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η πολιτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την πλευρά των ανεμβολίαστων, που είναι ένα χαμηλό ποσοστό, και κάνω, θα πω αυτή τη στιγμή, και μία έκκληση και καλούμε όλους αυτούς τους συναδέλφους που ακόμα προβληματίζονται να το ξανασκεφτούν, να σκεφτούν τους υπόλοιπους, τους διπλανούς μας, που το σώστε για αυτοί να τρέξουν και να κάνουν το εμβόλιο. Από εκεί και μετά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την υγεία τη δικιά μας αλλά και τον διπλανό μας. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε και θα τα τηρήσουμε. Αυτές τις πληροφορίες έχω μέχρι στιγμή που μιλάμε. Εγώ θα ήθελα να πω. Να μας πείτε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία για τους συναδέλφους σας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να υποβάλλονται σε rapid και self-test. Το self-test, να υποθέσω, είναι με τη γνωστή διαδικασία της πλατφόρμας. Ακριβώς, το self-test γίνεται με τη γνωστή πλατφόρμα. Γίνεται συνήθως Κυριακή. Και μετά έχουν την υποχρέωση την Πέμπτη να υποβληθούν σε rapid test. Και πάλι αυτό πρέπει να δηλωθεί στην ανάλογη πλατφόρμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι λειτουργούν μαζικά σημεία δειγματοληπτικών δειγμάτων από τις δομές του ΕΟΔΗ. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας αυτών των δομών, για από ό,τι έχουν πληροφορίες κλείνουν ειδικά στην πλατεία Ελευθερίας 5 η ώρα. Καλό λοιπόν να ήταν να βρεδιθεί αυτό το ωράριο και να πάει μέχρι στις 7 η ώρα, που να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι εργαζόμενοι να υποβάλλονται σε αυτά τα rapid test. Μάλιστα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται στα σταθερά σημεία των κριτικών πόλεων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Ηράκλειο γίνεται στην πλατεία Ελευθερίας και στην Αγία Εκατερίνη, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Γίνεται σε λασιτιώτικες πόλεις, στο Ρέθυμνο, στο Δημοτικό Κήπο, αλλά και στο κέντρο των Χανίων είναι ένα ακόμα σταθερό σημείο. Καθημερινά υπάρχουν τουλάχιστον 5 με 6 σταθερά σημεία σε ολόκληρη την Κρήτη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κοκολάκη, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τη Μύκονο, αν σας έχει προβληματίσει. Δηλαδή, χθες η Μύκονος βρίσκεται υπό το καθεστώς ενός ελεγχόμενου lockdown. Σήμερα διαβάζουμε ότι οι ακυρώσεις προς το νησί των Ανέμων είναι μαζικές. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, αν συμβεί στην Κρήτη και για έναν εργαζόμενο στον τουρισμό? Σίγουρα μας προβληματίζει και εμάς το γεγονός, και πιστεύω ότι ήταν το πρώτο καμπανάκι όσον αφορά τη Μύκονο. Έχουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες ότι για τον Αύγουστο υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις από Γερμανία. Ευελπιστούμε ότι η πορεία όσον αφορά του Ιουλίου, που είναι θετική όσον αφορά τις κρατήσεις, θα συνεχιστεί. Όλα βέβαια εξαρτούνται από την πανδημία. Είμαστε αισιόδοξοι, παρακολουθούμε, ανησυχούμε και τέλος πάντων πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες όσον αφορά την αύξηση των κρουσμάτων και την αύξηση του ιικού φορτίου. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Έχουμε όλοι την ατομική ευθύνη και είναι πλέον θέμα ηθικής. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει επαφή με τους συναδέλφους του σε όλα τα μικρά και μεγαλύτερα καταλήμματα του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή η επιδημιολογική εικόνα στις τάξεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων με σημείο αναφοράς και τον εμβολιασμό είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, αυτή την προβληματική προηγούμενη σεζόν? Σίγουρα είναι καλύτερη και βλέπουμε ότι οι εμβολιασμοί αυξάνονται στα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού μας. Υπάρχει βέβαια κειμενόμενο το ποσοστό ανάλογα σε ξενοδοχειακή μονάδα από ξενοδοχειακή. Βλέπουμε μονάδες που έχουν εμβολιαστεί και το 80% και το 90% των εργαζομένων. Υπάρχουν βέβαια και μονάδες που υπάρχει μικρότερο ποσοστό όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Τώρα, όσον αφορά τα κρούσματα που καταγράφονταν πέρυσι μεταξύ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αυτά έχουν περιοριστεί κατά την φετινή τουριστική περίοδο, που ομολογουμένως σίγουρα είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη, τουλάχιστον και χρονικά.
Σίγουρα στη φαρέτρα μας φέτος έχουμε περισσότερα όπλα, όπου το βασικό όπλο είναι ο εμβολιασμός. Από εκεί και μετά εμείς στηρούμε όλα τα προβλεπόμενα που προβλέπονται για να διασφαλίσουμε την υγεία μας αλλά και την υγεία των επισκεπτών. Έχουμε κάνει και τα σεμινάρια εκείνα που πιστοποιηθήκαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πραγματικά όπως και πέρσι έτσι και φέτος έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Υπάρχει φόβος να υπάρξουν και απολύσεις μέσα στην τουριστική περίοδο αν επιβληθούν αυστηρά μέτρα και αυτά συνοδευθούν από ακυρώσεις. Δηλαδή, χθες ο κύριος Τσακαλάκης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, και ο κύριε Κοκολάκη, μας είπε ότι ήδη η Γερμανία έκανε μία πρώτη σύσταση προς τους Γερμανούς να είναι προσεκτικοί ερχόμενοι σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, ανάμεσά τους και η Κρήτη, που είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός Γερμανών τουριστών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και ένας από τους πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Σίγουρα με τη δυνατότητα τώρα που μας δίνει η νέα εγκύκλωση όσον αφορά τα self-test και τα rapid test, πιστεύω ότι διασφαλίζεται καλύτερα η υγεία όλων. Και δεν πιστεύω να φτάσουμε σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις. Όχι, δεν αναφέρομαι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι στο τι θα κάνουν ξενοδόχοι. Αναφέρομαι στο κομμάτι εάν υπάρξουν ακυρώσεις με αποτέλεσμα κάποια ξενοδοχεία να χρειαστεί και κυρίως μικρά καταλήματα να κατεβάσουν ρολά. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τους ανεμβολίες τους πολίτες, ναι. Αυτό που ρωτάω, για να είμαι ξεκάθαρος. Ναι, δεν το κατάλαβα και συγγνώμη. Σίγουρα μας προβληματίζει. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό και εμείς κάνουμε εκεί τέλος πάντων όλοι οι εργαζόμενοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Φανταστείτε για άλλη μια χρονιά, αν τυχόν και κλείσουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομία των οικοκυριών των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Δεν το θέλουμε με τίποτα αυτό να συμβεί. Αυτή τη στιγμή η εικόνα από τις κρατήσεις του Αυγούστου, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας που λέγεται πανδημία, που μπορεί να αλλάξει γενικότερα τη ρότα της τουριστικής μας πορείας. Ποιες είναι, τι ακριβώς μηνύματα λαμβάνετε εσείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι έχετε και μία ουσιαστική επαφή με τους λεγόμενους repeaters, τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες? Υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά τον Αύγουστο. Σίγουρα, όπως είπα και προηγουμένως, ο Ιούλιος κινείται πολύ καλά εν συγκρίση το 2020 και το 2019. Τον Αύγουστο όντως υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλα θα εξελιχθούν όπως θα εξελιχθεί και η πανδημία. Υπάρχει ένα προβληματισμός, υπάρχει μια αστάθεια όσον αφορά τις κρατήσεις. Τι διαφορετικό, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, ισχύει φέτος τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που διήρκησε μόλις 3 μήνες? Εμείς από την πλευρά των εργαζομένων κρατάμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται βάσει της νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τους πελάτες. Είναι φέτος λίγο πιο ευέλικτο όσον αφορά το σέρβις που οι πελάτες μπορούν και από μόνοι τους και σερβίρονται από το μπουφέ. Αυτά είναι στα θετικά, θα έλεγα. Εμείς όμως από την πλευρά των εργαζομένων κρατάμε και το τονίζω όπως προβλέπονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια τη δικιά μας και για την ασφάλεια των επισκεπτών. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.